Κατατέθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου το καταστατικό του Συλλόγου για την Προστασία και Ανάδειξη του Βίδου, μια ομάδα που απαρτίζεται από πολλούς Κερκυραίους εδώ και ένα χρόνο, αρκετοί εκ των οποίων είναι και πρώην αυτοδιοικητικά στελέχη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας είναι ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Κούρκουλος, ενώ αντιπρόεδρος ο πρώην Νομάρχης Στέφανος Πολυμένος. Γραμματέας της Πρωτοβουλίας είναι ο πρώην Αντιδήμαρχος και Εκπαιδευτικός Γιώργος Δεστινός, ενώ ταμείας είναι παιδίατρος Τατιάνα Σπίγκου. Το Διοικητικό Σύμβουλο με την ιδιότητα του μέλους συμπληρώνουν ο πρώην Δήμαρχος ο Τρίς Μικάλεφ, ο πρώην Αντιδήμαρχος ο Άλλος Νοταλινός και ο Γεωπόνος Τρίφωνας Χονδρογιάννης. Μάλιστα, το πρωί του Σαββάτου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Βίδο με τον γραμματέα του Συλλόγου Γιώργο Δεστινό να τονίζει πως η κατάσταση είναι ναι μεν καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν και πάλι προβλήματα. Επίσης, ο Γιώργος Δεστινός εξέφρασε την επιθυμία του το Βίδο να είναι ανοιχτό προς όλους τους πολίτες. Γι' αυτό ο Σύλλογος έχει στόχο τη δημιουργία μιας σειράς εκδηλώσεων εκεί. Ήσυχο, ήρεμο, όπου μπορούσε να το απολαύσει οποιοδήποτε χωρίς κανένα πρόβλημα, με παιδικές κατασκηνώσεις, με την ιστορική αξία και τα μνημεία των Σέρβων και όλα αυτά τα ιστορικά που κουβαλάει το νησί αυτό, και άρχισε να τα χάνει αυτά. Να υπάρχουν προβλήματα με την συγκοινωνία, να υπάρχει πρόβλημα με την κατάργηση των κατασκηνώσεων, να υπάρχει το εστιατόριο στο οποίο να νιώθουμε σιγά σιγά όλο και πιο ξένοι. Έτσι λοιπόν, μέσα σε ένα χρόνο από πέρσι που δημιουργήθηκε το παρατηρητήριο για το Βίδο, ουσιαστικά φτιάξαμε ένα σύλλογο με πρώτα 111 μέλη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι στις πρώτες συνελεύσεις μπορούν να γραφτούν και ενδιαφέρονται. Έγινε μια προσπάθεια, μεγαλύτερη από άλλες χρονιές, γιατί κάθε χρονιά γίνονται κάποιες προσπάθειες να μπει μια τάξη στο νησί. Μεγαλύτερη από άλλες χρονιές, αλλά η κατάσταση κάτω πάνω είναι πάρα πολύ άσχημη. Δηλαδή, η πίσω παραλία είναι γεμάτη σκουπίδια, γεμάτη πράγματα τα οποία είναι αφημένα. Η παραλία δεν είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί. Ο χώρος των κατασκηνώσεων φυσικά γίνονται εργασίες και πρέπει να συνεχιστούν. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε κοτετσόσυρμα, αυτή η μορφή περίφραξης που προσβάλλει το νησί. Επίσης, το άλλο μεγάλο πρόβλημα που εντοπίσαμε και το κουβεντιάσαμε πάνω και με ανθρώπους που βρήκαμε είναι το θέμα της πυρασφάλειας. Σχεδόν καμία πυροσβεστική φωλιά δεν δουλεύει, οι περισσότερες είναι διαλυμένες, άρα πρέπει άμεσα να δουλέψουν για να είμαστε ασφαλείς όσον αφορά το νησί. Εμείς, από μεριάς του Συλλόγου, λέμε ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Οργανώνουμε, θα ξεκινήσουμε κάποιες εκδηλώσεις με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος για την ανάγκη να κρατηθεί ο χαρακτήρας του νησιού και φυσικά να πηγαίνουμε όλοι στο νησί. Είμαστε ο καλύτερος φύλακας για τη μορφή που έχει. Σε ένα νησί ελεύθερο για όλους, σε υποδομές, αναψυκτήριο και εστιατόριο, που απαιτούμε να είναι για όλους ίσα.